Ο Μαραθώνιος συμβολίζει πολλά, συνδέει πολλά από πολύ παλιά. Το γεγονός ότι η διαδρομή διασχίζει και καταλήγει στο κέντρο της πόλης της Μεσίνης εκφράζει τη συνείδηση των Μεσίνιων πολιτών του γνωστού ρητού νους υγιής εν σώματι γη. Ο 10ος Μαραθώνιος Μεσίνης είναι μια αφορμή για την προβολή του Δήμου μας ανά την Ελλάδα, όπως και άλλων χωρών, και αποτελεί μέσο προσπάθειας της τουριστικής προβολής του Δήμου μας. Ιστορία, δυναμισμός, αντοχή και ό,τι ψηλότερο από αξίες, πνευματικά και ειδικά χαρίσματα περιβάλλουν τον αγώνα. Ο ΣΕΓΑΣ συγχαίρει το Δήμο Μεσίνης, γιατί μέσα στις δύσκολες περιόδους που ζούμε, στη δύσκολη περίοδο οικονομικά που ζούμε, στηρίζει μια εκδήλωση όπως το Μαραθώνιο, διαθέτοντας χρήματα και αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι τον ενδιαφέρει η ανάπτυξη του αθλητισμού, την οποία θεωρεί κοινωνικό αγαθό, γι' αυτό και στηρίζει. Ο Μαραθώνιος Μεσίνης είναι ενταγμένος στο καλεντάριο του ΣΕΓΑΣ πλέον από τη φετινή χρονιά και από κάθε χρονιά από τον Οκτώβριο θα είναι γεγραμμένο στο καλεντάριο, οπότε όλη η Ελλάδα θα γνωρίζει μέσα από τα εκατομμύρια, από τους εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές που παρακολουθούν το site του ΣΕΓΑΣ και φιλάθλους, θα γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος Μεσίνης πότε γίνεται και θα βοηθάει έτσι την βελτίωσή του. Στρατευθήκαμε για να δώσουμε αυτή τη γιορτή, αυτός ο Μαραθώνιος να είναι μία γιορτή για τη Μεσίνη, αλλά και γενικότερα για τη Μεσίνη, ένα Σαββατοκύριακο που πιστεύω στη Μεσίνη και γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να είναι εδώ, γιατί θα είναι ένα Σαββατοκύριακο γιορτής. Όχι μόνο το αγωνιστικό, αλλά συνολικά και τις εκδηλώσεις που ετοιμάζει ο Δήμος Μεσίνης. Πιστεύω ότι αυτός ο Μαραθώνιος έχει μέλλον. Γι' αυτό, από την άλλη μέρα των αγώνων, θα καθίσουμε κάτω να δούμε το αύριο, το χρόνο, τα επόμενα χρόνια. Και γιατί όχι αυτός ο Μαραθώνιος να μην είναι διεθνής, να ξεπεράσει τα όρια του Δήμου Μεσίνης, να ξεπεράσει τα όρια της Μεσσηνίας και, αν θέλει, να ξεπεράσει και τα όρια της χώρας μας. 150 άτομα στο Μαραθώνιο θα ξεκινήσει στις 7.30 το πρωί. 250 αθλητές στα 10 χιλιόμετρα, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 9, και 400 γονείς και παιδιά σε έναν αγώνα 3 χιλιόμετρων, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το πρωί. Οι Σαμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού θα καλύψουν για 6η συνεχόμενη χρονιά υγειονομικά τον αγώνα. Θα έχουμε σε όλη τη διαδρομή 29 εθελοντές μας και μία μονάδα κινητή, μία μοτοσυκλέτα με έναν αυτόματο εξωτερικό απεινητιστή. Εμείς τρέχουμε στα 3 χιλιόμετρα με μία ομάδα 50 ατόμων. Τρέχουμε όμως για ένα σκοπό. Τρέχουμε για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Καλούμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Θα υπάρχει ένας κουμπαράς όπου μπορούν να συμμετέχουν και να βάλουν ό,τι θέλουν